Γεια σα, ξεκινά ο Κώστας εδώ. Πρέπει να είμαστε οι μεγαλύτεροι ηλίθοι όλων των εποχών ή τουλάχιστον έτσι να μα αντιμετωπίζουν ως κατανολτές και όχι μόνο, αλλά σήμερα θα πιάσω λίγο το κομμάτι του καταναλωτισμού. Λοιπόν, αντί να κάθομαι να ξεκουράζομαι, τέλειωσα τη δουλειά, είναι 12 παρά, αλλά έχω τυλτάρει τόσο πολύ σήμερα τη ζωή μου αυτά που βλέπω. Θα μου πει Κώστα, γιατί πώς εξηγήσου. Λοιπόν, γενικά, ξέρετε ότι δεν κάνω συχνά τέτοιου είδους βίντεο. Για να φτάσω σε σημείο να, φτ... να κάνω τέτοιου είδους βίντεο, ε, πρέπει να, να, να παρατηρώ κάτι και να έχω φτάσει στο αμήν και να θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί πρόκειται, λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία και θα απευθυνθώ, θα σας πω ακριβώς τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, πρόσφατα ε, παρήγγυλα το Xiaomi το Pad το 6. Είδα reviews, είδα ότι είναι το πιο καλοζυγισμένο για τα specs του και αυτό που θέλω τέλο πάντων tablet και η αλήθεια είναι ότι το παρέγγειλα μέσω του κουμπάρου μου ο οποίο έχει επιχείρηση για να γλιτώσω το ΦΠΑ μου Αλλά τι γίνεται τώρα, ποια είναι η φάση. Η τιμή του, υπάρχουν διάφορα μοντέλα στην αγορά, ε, ξεκίνησε το πιο διαδεδομένο είναι τα 6 GB RAM με 128 GB χωρητικότητας και υπάρχει και το μοντέλο 8 GB RAM 256. Η διαφορά στη τιμή 340 έκανε όταν πριν από μια εβδομάδα ακριβώ 340 ευρώ έκανε το απλό το μοντέλο. Το σαμπανιζέ ήταν το πιο φθηνό χρώμα και 372 ευρώ είχαν το Dark που ήταν ένα μόνο αυτή τη στιγμή. Μάλλον πριν από μια εβδομάδα που κυκλοφορούσε και ένα κατάστημα, δεν θα σα πω πιο. Λοιπόν, παραγγέλνω λοιπόν για να μην σας απολυκώ στα, στα 372-73 το μαύρο, το καφέ, το τέλος πάντων το σκούρο, το dark. Λοιπόν, με παίρνει ένα τηλέφωνο αφού γίνεται η παραγγελία, γίνεται η πληρωμή, με τιμολόγια, όλα εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, μου τηλεφωνούν και μου λένε «Α, ναι, ξέρετε, δεν έχουμε αυτό που θέλετε. Έχουμε το σαμπανιζέ όμω. Όχι ότι με ενοχλούσε το χρώμα, αλλά το σαμπανιζέ το είχα δει στα πιο φθηνά. Ήταν κανένα 10 ευρώ πιο φθηνό, νομίζω. Λοιπόν, τέλο πάντων μου λένε να σα βάλουμε αυτό. Λέω: Κοιτάξτε να δείτε. Είχα δει ότι είναι πιο ακριβό και αυτά, και πετάγονται και μου λένε: Α, όχι, εντάξει, η ίδια τιμή είναι. Το μεταξύ, εγώ επειδή ήξερα πώ θα κοιμανθεί η αγορά, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έχω τρελό ένστικτο όταν πρόκειται για συγκεκριμένε αγορέ. Λέω, εντάξει, αν δεν είναι μεγάλη διαφορά εκεί να μέχρι 5 ευρώ, πόσο είναι στο κατάστημα το συγκεκριμένο, γιατί αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν λίγο off, στείλτε το. Δεν βαριάσαι, λέω, άντε κομμάτια να γίνει. Το θέμα είναι ότι μου το στέλνουν, έρχεται κομπλέ. Και μπαίνω σήμερα, σήμερα ήρθε, σήμερα έφτασε. Και μπαίνω λοιπόν μέσα και βλέπω ότι η τιμή του, για παράδειγμα, και πάμε να σας το δείξω γιατί θέλω να πω λίγο πολλά πράγματα, μάλλον θέλω να πω αρκετά πράγματα για το κομμάτι αυτό και όχι μόνο. Η τιμή του συγκεκριμένου, επειδή πήραν πρέφα ότι θα είναι καλό τάμπλετ και θα πουλήσει αρκετά, ανέβηκε <laughs> στις 30 απλά ευρώ. Λοιπόν, για να σας δείξω κιόλα για να μην λέτε, έχω ανοίξει κι άλλες καρτέλες, αλλά δείτε λίγο. Το συγκεκριμένο τάμπλετ λοιπόν, υπήρχαν κι άλλες επιλογές, τις οποίες τις βγάλανε, έχει αυτή τη στιγμή 348 ευρώ το απλό και 425 αυτό που πήρα εγώ. Το μεταξύ εγώ μου έρθω το Σαμπανιζέ, είχα αυτό συγκεκριμένο είχε 370 κάτι ευρώ. Τώρα ακριβώ δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 72, 78 και μέσα υπολογίστε. Το οποίο αυτή τη στιγμή νομίζω το φέρνει ή ένα ή δύο μαγαζιά τέλο πάντων. Τέλος πάντων, δικαίωμά του είναι αγορά, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Το δέχομαι. Οκ. Okay. Έτσι κάπω λοιπόν τίλταρα βλέποντα καταρχά εκνευρίστηκα λίγο με το γεγονός της ε... Εντάξει, δεν το είχαν τα παιδιά. Οκ, okay, από το να περιμένω να έρθει, θα το καταπιώ το 5 ευρώ. Ο χρόνο που χάνω είναι χρήμα, γιατί το θέλω για εργαλείο δουλειά. Θα το δείτε σε unboxing σύντομα. Και το Scrooge, το Scrooge το λατρεύω, γιατί με έχει βολέψει πάρα πολύ με τα μεταφορικά. Έχω το Plus μοντέλο, το 17 ευρώ το είχα πληρώσει και το πληρώνω κάθε χρόνο. Και γλιτώνω άπειρα ευρώ από μεταφορικά, το οποίο για μένα μου λύσει τα χέρια. Και εσύ μου προσφέρει ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο είναι αυτό που. Θα σας δείξω λίγο και θέλω να το συζητήσουμε. Είναι η εξέλιξη τιμών. Λοιπόν, η παρακολούθηση των τιμών πόσο, της τιμής πόσο είναι ένα προϊόν, το οποίο είναι τέρμα βολικό. Το Scrooge ως site με συγκεκριμένο αλγόριθμο, όποτε πέσει κάποιο από τα προϊόντα που έχεις μέσα στο καλάθι σου ή στο, στο στη λίστα με τα like σου αυτά που θέλεις που παρακολουθείς, σου στέλνει ειδοποίηση και σου λέει έπεσαν ε, τάδε, τόσα λεφτά, τόσε εκπτώσει, τόσο τέτοιο. Προφανώ και όσοι ασχολείστε και κάνετε, ξέρετε ότι είναι πολύ εύκολο να πειράξει τι τιμέ. Έχει ένα προϊόν σε παραγγελία, δεν το έχει βασικά για να ανέβει το κατάστημά σου πιο πάνω, το πετά στην πιο φθηνή τιμή και ξαφνικά μπαίνει πρώτο πρώτο και το κατάστημα και όλα και πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει έτσι πάρα. πράγματα στην ουσία λόγω βιασύνη, λόγω ενθουσιασμού, λόγω χαρά. Όταν βλέπει κάτι ότι σου έπεσε η τιμή 100 ευρώ, 60 ευρώ από αυτό που ήθελε, γιατί γίνεται για ώρα δεν την θυμάσαι πόσο ήταν η τιμή. Ε, πένεις, το παραγγέλνι τη μαμά μου, και μετά σου λένε Άργησε, η τιμή αυξήθηκε ή οτιδήποτε. Γενικά έχω ένα μεγάλο θέμα από μικρό. Μου μένουν τιμέ. Ε, μπορώ να παρακολουθώ Αγορέ, αγώνε, οτιδήποτε ρε παιδί μου και θυμάμαι νούμερα. Θυμάμαι, μπορώ να σου πω ένα προϊόν, η εξέλιξη τιμή του, εξέλιξη τιμής του από πριν από 10 χρόνια μέχρι σήμερα, πόσο είναι. Και μπορώ να καταλάβω πότε είναι η ιδανική περίοδο για να πάρω κάτι. Και όσοι παρακολουθείτε το κανάλι εδώ και αρκετά χρόνια, ξέρετε ότι ό,τι έχω δείξει αυτά τα χρόνια, είναι τα ρυπόφ του ο Γιατί έχω αυτό το ταλέντο. Αυτό το ταλέντο να μπορώ να παρακολουθώ και να παίρνω αποφάσει ανάλογα με το πότε με συμφέρει ή όχι. Στο διατάφτα, τι τελευταίε μέρε, καταρχά από σήμερα, ξεκίνησε ένα plus deals που έχει. Θα το έχω ανοιχτό καρτέλα γιατί θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Και πέσανε διάφορα προϊόντα και καλά σε προσφορά για τα plus μέλη. Και ταυτόχρονα έχουν βγει, μου συνέχεια ειδοποιήσει με τιμέ, με προϊόντα που έχω στο καλάθι μου ή στη λίστα αγαπημένων, έπεσε 60 ευρώ. Πε δέ το, και τι μπαίνω συνέχεια και βλέπω. Γι' αυτό σα λέω είναι πολύ μεγάλο εργαλείο και μπράβο στο Scrooge που το έχει αυτό πραγματικά. Ε... Και δεν τα ρίχνω στο Scrooge προφανώ και όχι, τα ρίχνω στα καταστήματα. Το Scrooge είναι ένα τρομερό εργαλείο το οποίο με έχει βοηθήσει αρκετά στον αγορά, στο να αγοράσω πράγματα και έχω στάξει λεφτά πραγματικά το τελευταίο διάστημα εδώ μέσα. Τέλο πάντων, μπαίνουν τα καταστήματα και το εκμεταλλεύονται. Σου πετάει την τιμή καρφή και μετά στη ρίχνη και λίγο παραπάνω κλασικά tips, κατά, κλασικά tips εκτόσεων δηλαδή κάνει 10 ευρώ θα σας το ανεβάσω 40 θα σου πω έχει 30 ευρώ έκπτωση θα σου το δώσω ή 10 ή 12 και παραπάνω καμιά φορά από αυτό που είχε κανονικά πριν από 5-6 μέρες. Λοιπόν, αυτό γίνεται πολύ, πάρα πολύ συχνά. Και επειδή όταν τα βλέπω αυτά για κάποιο λόγο τηλτάρω, όχι για κάποιο λόγο, για τον ένα λόγο που τηλτάρω πάντα, ανεβάζω κατά καιρού στο Instagram, που θα είναι από κάτω όσο θέλετε να με ακολουθήσετε, οτιδήποτε μου κάνει εντύπωση. Και έχω μια πολύ βασική αρχή. Η βασική μου αρχή είναι ότι ακόμα και αν θέλω κάτι, όταν μια εταιρεία το παίζει έτσι σε διάτροπο μπροστά στα ματιά μου, ενώ μπορώ να το καταλάβω ότι με δουλεύει δηλαδή ψηλόγαζε, να μην ασχολούμαι και να μην αγοράζω. Παρόλο που θέλω κάτι, προτιμώ να περιμένω, το οποίο ο πλεονέκτημα τη υπομονή είναι πολύ μεγάλο για όποιον το έχει και δεν το χρειάζεται κάτι άμεσα, αλλά προτιμώ να περιμένω ώστε να το πάρω όταν θεωρήσω εγώ ότι είναι σημαντικό. Και πάμε να σα δείξω τώρα, να ξεκινήσω λίγο με την ε, λίστα των αγαπημένων μου. Α πούμε, για παράδειγμα, βλέπετε τώρα έχει 45 ήδη, 45% ήδη, ίσω δύο και εκεί που θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, έχω κάποια πραγματάκια στα αγαπημένα. Α δούμε τι τοποίησει. Τι έχω εγώ στα αγαπημένα μου, τέλο πάντων. Κάποτε σα είχα κάνει ένα βίντεο, αλλά δεν τον έβασα ποτέ γι' αυτό. Γιατί είμαι σε φάση. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ. Τέλο πάντων. Στο διατάφτα. Δε τώρα εδώ. Μείωση τιμή 42 ευρώ. Για παράδειγμα, στο Blackstar. Που το Blackstar πριν από 5 μέρε είχε σε 14 ευρώ. Για να δούμε, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο Blackstar. Δεν θα δούμε καταστήματα, αν και παίζει να φαίνεται, παίζει να το κάνω μπλερ από κάτω, δεν ξέρω πώς θα το στο βάλω. Για να δούμε παρακολούθηση τιμή, εξέλιξη τιμή. Δες το λίγο, το μπλάξα, σας είπα ότι είχε 16 ευρώ. Θα το κάνω, σας ξαναλέω, θα βάλω μπλερ από κάτω, να μην φαίνεται τα καταστήματα γιατί θα μου πάνε φυλακή. Αλλά ή θα μου κάνω καταγγελία, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά δες τώρα ρε φίλε. Δες τώρα, είναι η διπλάσια τιμή. Οκ, okay. Και γιατί το κατάστημα λέει από κάτω διαθέσιμο σε 10 plus days. Αλλά είναι προσφορά, τρέξει, είναι 44%. 40%. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, γιατί περιπτώσεις μιλάμε. Ας πούμε άλλο παράδειγμα, που ειδοποιήσει μου. Το Logitech, αυτό το ποντίκι είχε 142 ευρώ και σου λέει 147 από τα 156. Πάμε να δούμε πόσο έχει το συγκεκριμένο. Εδώ δεν θα δε φαίνονται το καταστήματα. Για πάμε να δούμε εξέλιξη τιμής. Ξέρετε, τη δύναμη είναι σταθερή. Κάπου τόσο αυξάνεται, πέφτει. Το θυμάμαι τότε που ήταν χαμηλό. Δείτε λίγο εδώ. Πα, 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 πα. Αυτό είναι normal. Οκ. Okay. Γι' αυτό σα λέω μπορείτε να παρακολουθήσετε πολύ εύκολα. Γιατί πραγματικά μα θεωρούν ένα μάτσο ηλίθιου ανθρώπου. Α πούμε, βλέπουμε τώρα αυτή εδώ την οθόνη. Αυτή εδώ την οθόνη, η τιμή τη αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει γιατί το πάει τέρμα κάτω. Λοιπόν, έχει 399. Οκ, okay. εξέλιξη τιμή τη, δείτε εδώ πτώση, 245. Παπ, πάρτο πάλι πάνω. Λοιπόν, πάμε όμω να δούμε σε μεγάλα ρηπόφ, γιατί αυτό ήταν για αξιολόγηση. Πάμε, μεγάλε προσφορέ. Τώρα αυτά είναι μικρέ διακυμάνσει. Α, α πούμε αυτό εδώ. Οι μπαταρίε αυτέ, νομίζω τόσο είχαν πάντα. Αλλά λέει ότι έχει 29%. 29% είναι το 1 τρίτο τη τιμή σχεδόν. Για πάμε να δούμε εξέλιξη τιμή. Ανέβηκαν, τι πήγαν 5,5 για να φανεί για 1, 2 από τι 8 για 12 μέρε. Έγινε η αύξηση για να φανεί ότι είναι πιο φθηνέ. Μετά. Οκ, okay, τίμιο. Το βλέπω κι αυτό. Πάμε λίγο να δούμε στι αποκλειστικέ. Γιατί εδώ πέρα είναι σε φάση πράγματα τα οποία φαίνονται ότι είναι τρελόριποφ. Α πούμε για παράδειγμα, έβλεπα κάποια στιγμή. Έχω τέτοιο, αλλά ήθελα να αγοράσω ένα τέτοιο μπρίκι. Λοιπόν, 14 ευρώ και μόνο στο App, έτσι, άμα μπει από το κινητό. Αχ, αυτό. Τίμιο. 19 ευρώ δεν ανέβηκε. σα ίσα και να πέσει και οριστικά λίγο. Αλλά μη μου λε τώρα 19 ευρώ, αφού πάντα το προϊόν το συγκεκριμένο. Α το. Τι το βάλω τώρα. Όχι, αυτό είναι καλή τιμή του. Σε αυτό είναι καλή τιμή του. Αυτό είναι normal. Βασικά, βάλτε αυτό που θέλετε. Βλέπετε, δεν ισχύει για όλα. Προφανώ και δεν ισχύει για όλα. Αλλά υπάρχουν μερικά τα οποία είναι πραγματικά τραβηγμένα. Α πούμε, αυτό το ρολόι. Τώρα ανοίγω τυχαία τελείω. Κάποια μπορεί να είναι, κάποια μπορεί να μην είναι, γιατί υπάρχουν και μαγαζιά που είναι πολύ σωστά. Αλλά τώρα αυτό όντω είχε πέσει η τιμή του για δύο μέρε. Γενικά η τιμή του σε αύξησε, άρα δούμε για έξι μήνε πώ πάει. Βλέπετε λίγο εδώ, έχει φτάσει και στα 150 σε μεγάλε από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο. Μετά τον Ιούλιο έπεσε, ανεβοκατέβαινε σαν ένα σανσέρ λίγο η τιμή του. Λοιπόν, αν το πάμε πιο μακριά, βλέπεις ότι έχει φτάσει και στα 98 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι αξίζει να περιμένεις άμα θες λίγο. Αλλά, οκ, okay, για το συγκεκριμένο μήνα ή για το συγκεκριμένο τρίμηνο, θεωρείται μια αξιοπρεπής, οκ, okay, μέρα, τιμή, οτιδήποτε. Είναι 10 ευρώ πιο φθηνό αν το προνέσεις 10. 10 πριν από 20 μέρες. Τέλο πάντων, α πούμε ότι αυτό έχει μια έκπτωση. Γι' αυτό σα λέω: Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι τρομερό. Να, αυτό έβλεπα σήμερα. Αυτό το είδα, νομίζω, κάποια στιγμή. Λοιπόν, το Logitech, το X Pro, το ήθελα. Θυμούμουν ότι όταν έψανα το δικό μου το ποντίκι, το οποίο είναι το 305, είχε 102 ευρώ. Αντί 110, κάπου εκεί μέσα. Η τιμή του προϊόντο έχει πλέον αλλάξει. Οκ, okay, για να δούμε. Βλέπει τώρα: Το ανεβάσανε επίτηδε η τιμή του. Σε φάση σου λέει τώρα πόσο ήταν, είναι σε έκπτωση, πόσο έκπτωση, δεν άντεξε καν. Το πήρε, αν το πρόλαβε, το πήρε ένας δύο, ξανανέβηκε πάλι όσο το είχαν. Και πάλι, αν το δούμε σε βάθος χρόνου, θα δούμε το ποντίκι. Παίζει να έχει και πιο φθηνά, 108 ευρώ, εγώ το θυμάμαι και είστε 115, 5, 112, κάπου τόσο έπαιζε. Έχει ανεβεί ένα 20 ευρώ. Προσφορά, πρέξτε. Θα μου πει κάποιο, ένα παιδί μου είπε ότι είναι κάποια ξυστοκάρυνα και μέχρι να ξαναέρθει η στόκα ανεβάζουν, κατεβάζουν. Αυτό δεν το ξέρω η αλήθεια. Είναι και είμαι ανοιχτό σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, τώρα ανοίγω τυχαία πράγματα, τυχαία παραδείγματα. Απλά έτυχε γιατί μου ήρθαν ειδοποίησει στο κινητό τι τελευταίε μέρε με πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και σου λέγανε από τα τόσα έπεσε. Τουλάχιστον η μισή τιμή σε κάποια από αυτά. Μια αθόνια βλέπα από την τώρα σήμερα στο Instagram και δεν θυμάμαι πια τα αθόνια ήταν. Μια logic κάτι ήταν. Και η διαφορά ήταν τεράστια. Δηλαδή φαινόταν αυτό το ότι ανεβάσαμε για να δείξουμε ότι το κατεβάσαμε. Θα μου πει κάποιο, είναι τερτύπια, κλασικά τερτύπια για να φανεί ότι ανεβοκατεβαίνει, ότι πέφτει τιμή. Το κλασικό. Αλλά ρε φιλέ, όταν εγώ ω αγοραστή, γιατί τυπικά αυτό το κανάλι χτίστηκε πάνω στο γεγονό ότι προσπαθώ να δείξω τον τρόπο τον οποίο σκέφτομαι και όλα τα προϊόντα που δείχνω εδώ και 10 χρόνια plus στο Check Tech γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια που έχω αυτό το πράγμα συνεχόμενα, είναι από την οπτική πλευρά ενό από εσά. Καθόμαστε, δίνουμε ένα κάρο λεφτά και τυπικά αυτά τα λεφτά δεν. Επίση, θα ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή να κάνω και μια εκπομπή, να κάτσω να αφιερώσω χρόνο για το team. Πραγματικά. Έχω βαρεθεί να βλέπω άπειρες αγορές και άπειρη σπατάλη χρημάτων σε βλακίες, οι οποίες είναι rip-off τα περισσότερα από AliExpress ή από το eBay, τα οποία πράγματα στο eBay πριν από καιρό, πριν από μερικά χρόνια όσοι τα eBay unboxing, τα έφερνα. Και γιατί ήθελα να τα αγοράσω για μένα ρε παιδί μου, γιατί με τον ίδιο ενθουσιασμό αγοράζεται όλοι και τώρα και τα έπαιρνα στο ένα δεύτερο, ένα τρίτο τη τιμή που τα βλέπω τώρα. Και είμαι σε φάση και κάθομαι και δεν έχει περάσει πάρα, πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή και στο eBay, αν πείτε και τα ψάξετε. Τι μέσα είναι η μισή τιμή από ό,τι φαίνεται στο τίμου. Ακόμα και στι μεγάλε εκπτώσει που σα πλασάρουν, ρε παιδί μου, σύντομα τα μισά από αυτά είναι απάτε. Δηλαδή παίρνει σου δείχνει κάτι και θα σου έρθει κάτι άλλο. Είδα αρκετά unboxing από παιδιά τα οποία δείξαν πράγματα, τα οποία τα προσιάσαν σαν να είναι καλά και χαιρόταν, αλλά αυτό που παραγγείλανε ήταν διαφορετικό από αυτό που ήρθε. Τώρα για ποιο λόγο δεν το καταλάβανε ή το κατάπιαναν μάσιτο, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι Γενικά είμαστε όπω ξαναλέω ένα μάτσο ηλίθιοι. Ένα μάτσο ηλίθιοι άνθρωποι που απλά ακούμε ό,τι να είναι δεξιά και αριστερά και δεν σκέφτεται κανένα μα να αρχίσει να παρατηρεί, να βλέπει πώ κινούνται οι αγορέ. Επίση, κανένα δεν σκέφτεται αν όντω όλα αυτά τα χρειαζόμαστε ή όχι. Θα μπει Κώστα, είχε ένα κανάλι τεχνολογία, unboxing. Πώ μπορεί εσύ να μιλά και να λε ε, ότι πολλά από αυτά δεν τα χρειαζόμαστε από τη στιγμή που μα έχει δείξει πόσα πραγματάκια. Γιατί με τα χρόνια, δείχνοντα, αγοράζοντα, ορίμασε μέσα μου η όλη η ιστορία. Πάντα προσπαθούσα να αγοράζω πράγματα που θεωρούσα ή θεωρώ ότι χρειάζομαι και αξιοποιώ. Κατά διαστήματα μου στέλνουν πράγματα για unboxing και μου στέλνουν ακόμη. Και έχω αρκετά να σα δείξω. Το θέμα μα είναι στο διατάφτα, αν εσεί θα τα αγοράζετε όντω. Γι' αυτό και αυτό το κανάλι δεν πήγε ποτέ μπροστά. Γιατί παρά ήταν ειλικρινέ και παρά ήταν ε, τίμια και σωστά δοσμένο για τα περισσότερα μυαλά σε αυτό το τόπο. Λοιπόν, μεγάλο ραν το σημερινό, αλλά πραγματικά βλέποντα όλο αυτό το πράγμα και βλέποντα όλοι να πέφτετε με τα μούτρα και να πέφτουμε, γιατί και εγώ το κάνω πολλέ φορέ, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να κρατιέμαι. Α πούμε για παράδειγμα, αυτό normal. Η αλήθεια είναι αυτό στα 26 ευρώ, και άδω με τρει μήνε. Έπεσε η τιμή, ήταν πιο ψηλά. Οκ, okay, αυτό το δίνω. Αυτό βλέπετε πόσο normal είναι. Αυτό είναι μια πολύ καλή τιμολόγηση. Και στα 19 είναι ακόμα καλύτερα να το πάρει μέσα από το app. Αυτό είναι ένα καλό. Τέλο πάντων, επειδή προ πίσω βλέπουμε πολλά πράγματα, μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο normal όταν πρέπει να αγοράσουμε. Γενικά επικρατεί πολλέ φορέ, σαν νοοτροπία, ω νοοτροπία, ο ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμό μα επηρεάζει τόσο ώστε όταν θα δούμε κάτι το οποίο δεν μα αρέσει, να μπούμε να σχολιάσουμε χάρη να το σκεφτούμε ενστικτοδό θεωρώντας ότι προσβάλλει αυτό που έχουμε μέσα μας, το ίδιο συμβαίνει και στην αγορά, επειδή χτυπάει ο ενθουσιασμός. Πολλές φορές μπαίνουμε σε φάση να παραγγείλουμε χωρίς να το ψάξουμε και μετά μόλις το ψάξεις λες όπα θα μπορούσε να είναι και πιο φθηνό και το καταπίνεις και μετά έρχεται το δεύτερο στάδιο που προσπαθείς να δικαιολογήσεις ότι αυτό που πήρες είναι καλύτερο από κάτι άλλο και πολλές φορές μπορείς να φτάσεις σε ακρότητες, βλέπε PlayStation 5, 4 και Xbox κλπ Μεταξύ με άλλου, προσπαθώντα να χρυσώσει το χάπι που κατάπιεσαι, λοιπόν. Α δούμε, τι θέλετε. Α πατάω τριχεία. Κάποια από αυτά παίζουν να αξίζουν όντω. Αυτή, αυτή η καρεκλά από 80 πήγε 59. Για να δούμε, αξίζει. Αυτό που κάνω μπορείτε να το κάνετε όλοι σα. Δεν είναι δύσκολο. Αυτή είχε 80 ευρώ. Όντω και ήταν και πιο ακριβή κατά καιρού. Εδώ πέρα δεν είχε stock. Αυτή είναι, αυτή αξίζει όντω από τα 80 ευρώ πήγε τόσο. Μπορεί να το δει. Με το μεταξύ 59 μέσα από το app. Πολύ καλή τιμή. Σε αυτό το δίνω. Αυτό είναι όντω, αυτό είναι μια πολύ καλή προσφορά. Βλέπει μέσα σου όλα αυτά υπάρχουν καλά πράγματα. Όπω, για να δούμε, α πούμε καναπέ. Ψάχνω να βρω καναπέ. Η αλήθεια είναι ότι είχα δει κάτι παρόμοιο, όχι το ίδιο. Να μην παίρνω το τέτοιο. Στα 100 κάτι τον είχα βρει, 120 κάτι ευρώ. Για να δούμε, έχουμε αυτόν εδώ πιο κλασική που είναι στην ίδια τιμή βέβαια είναι αυτό εδώ. Για να δούμε η εξέλιξη τιμή του. Α, αυτό το λε normal. Κάποια στιγμή αυτά στα 260 μάλλον για ξεστοκάρισμα. Αλλά οκ, okay, με μικρέ αυξομοιώσει, με μεγάλε εκτό κατά καιρού. Παπ. Γενικά οι ιδανικέ στιγμέ είναι να χτυπά όσο βλέπει πιο κάτω. Αυτό είναι οκ, okay, normal. Το δέχομαι. Από τα 370-320 είναι όντω 50 ευρώ. Αυτή είναι μια πολύ καλή τιμή για παράδειγμα. Γενικά. Εδώ μέσα όντω υπάρχουν αρκετά. Αυτό είδα, δούμε. μπορεί να είναι και αυτό. Για να δούμε. Λέει ότι αυτό εδώ το μοντέλο έχει 300 ευρώ. Οκ. Ήταν στι εκτόσει μου. Μου ήρθε ότι έπεσε 60 ευρώ. Αυτό που παίζει, ήταν το σημερινό. Αλλά δεν θυμάμαι σίγουρα. Η LG. Θα το δούμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Το συγκεκριμένο δεν ήταν LG, ήταν Lenovo. Δείτε λίγο τώρα. Αυτό ήταν το monitor το οποίο με έκανε να τiltarρο σήμερα. Λοιπόν, το βλέπει. 400 για δύο μέρε. Δηλαδή, ξέραν ότι σήμερα θα πέσουν οι τιμέ ή οτιδήποτε και σου λέει ο άλλο. «Ω, εδώ είμαστε. Για να δούμε. Είχε 260. Εδώ και ένα μήνα το πήγαμε 300. 1080 μόνιτρο, 300 ευρώ είναι πολλά. Α είναι 240 Hz. Και 300 ευρώ είναι πολλά. 260 το ψιλοχτρό γιατί είναι τα 240 Hz. Και σου λέει, οπ για να είμαστε κράπεταξέ το δύο μέρε. Τρει μέρε. Δύο μέρε. Το Σαββατοκύριακο να πάει στα 400, ώστε να έρθει η ειδοποίηση στον κόστο και στον κάθε κόστο ότι έπεσε 300 ευρώ. Και δεν θα πω πιο καταστημένο γιατί θα πρέπει να κάνω μπλερ. Α, ah, ας πούμε, αυτό λέει ότι έχει, πάλι Lenovo Legend 193, από τα 262, όπα, κάτσε, θέλω να το δω αυτό. Εξέλιξη τιμής, ένα μήνα, το πήγαν από τα 200, για να δούμε στους τρεις μήνες πόσο είχε. Ω, oh, έφτασε και 150 ευρώ, μάλλον, σε στόκ. ή χαμηλές τιμές λόγω έλλειψης προϊόντων. Το πιο νορμάλ είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, 6 μήνες είχε στα 240. Οκ, okay, ήταν ακριβό, πέφτει, κάνει μια βουδιά. Α πούμε ότι αυτό δεν μπορεί να το, το σαν αξιόλογο, αλλά είναι 10 μέρε, υποτίθεται. Για... Αλλά είχαν αρκετά καταστήματα, βλέπετε. Αν πατήσετε πάνω, σα λένε και ποια καταστήματα το κάνανε. Ε, από αυτό, α πούμε το GM Tech για παράδειγμα. Δεν με νοιάζει, αλλά νομίζω έχω αγοράσει πράγματα και είναι καλό. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, ανέβα, είναι παπ και πάρτο. Δηλαδή, εδώ είχε τι τιμούλε μα, τσακ, 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 παπ και πάρτο. Εκτό και αν αλλά αν πει εκτό και αν, υπάρχει και η λογική κάποιου, κάποια καταστήματα να το ανεβάσανε και απλά να το πετάξανε. Δεν συμφέρει, προφανώ και δεν συμφέρει. Πραγματικά δεν συμφέρει. <Συσχρο> και εγώ αντί να πάω να ξεκουραστώ, κάθομαι και κάνω rant για αυτέ τι βλακίε. Αλλά ναι, αυτέ οι βλακίε είναι αυτέ που βλέπω κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ένα κάρο καταστήματα να παίζουν άπλιστα. Τώρα είμαι σε φάση, αυτό είναι normal. Έπεσε και ελάχιστα. οκ. Okay. Γενικά το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτή η γαμημένη απληστία. Μπορείτε να με κάνετε αν οτιδήποτε. Δεν μου καίγεται καρφί, ειλικρινά, και τόσο καιρό Πώς επιβιώνω εγώ το ξέρω. Τουλάχιστον σε αυτό το χώρο. Το θέμα είναι ότι καλό ή κακό αυτή η απληστή είναι που μα έχει καταστρέψει. Το αν θα μου πει ανεβήκαν οι στα μαγαζιά πρέπει να τη βγάλουν. Ναι, υπάρχει και η κλασική ατάκα η οποία ακούγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Από τότε που μπήκε το ευρώ, όλα ακριβήναν. Όχι, αγαπητέ μου, δεν ακριβήναν όλα από τότε που ήρθε το ευρώ. Οι τιμέ ακριβήναν επειδή αυτοί που βάζαν τι τιμέ θέλανε παραπάνω και εκμεταλλευτήκαν τη συγκυρία. Το ότι ο κόσμο θεωρούσε λόγω τη φτωχή αντίληψης που είχε και τη μία εμπειρία, ότι του ήταν πιο οικείο το ευρώ να το ταυτίσει με το κατουστάρικο. Και έτσι λοιπόν όλε οι τιμέ τριπλασιάστηκαν μέσα σε ένα καλοκαίρι ή σε ένα χειμώνα, γιατί ήταν τυπικά Γενάρη, τέλη Ιανουαρίου που έγινε η αλλαγή, αν θυμάμαι καλά τότε. Και ξαφνικά όλα μέσα σε ένα χρόνο τριπλασιάστηκαν. Χωρί να υπάρχει κρίση, χωρί να υπάρχει τίποτα. Ήταν τα καλά χρόνια τη χώρα. Και αυτό ξεκίνησε ένα ντόμινο, η απληστία. Η απληστία των καταστημάτων να πάρουν παραπάνω χρήματα, η απληστία όσων θέλανε να βγάλουν παραπάνω στη ζούλα ή και όχι. Και αυτή τη στιγμή καθόμαστε και εμείς παρακολουθούμε άτομα ή οτιδήποτε δεξιά και αριστερά να παίζουν μπαλίτσα και να προσπαθούν να πλασάρουν ότι σου κάνουμε και χάρη και σου κατεβάζουμε και τις τιμές και πρέπει να είσαι και χαρούμενος που έχει 60 ευρώ έκπτωση άσχετα άμα πριν από μια εβδομάδα αυτό έκανε 100 ευρώ πιο φθηνά από ότι θα το πάρει σήμερα. Αλλά θα πρέπει να χαίρεσαι. Και εμεί καθόμαστε και λέμε: Πού ωραία, φίλε, πόσο τυχερό αισθάνομαι που έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, α ας δούμε αυτό. Εν τω μεταξύ, παράλληλα ανοίγω πράγματα που μπορεί και να είναι και μπορεί και να μην είναι. Αλλά καλό είναι να λέμε και τα καλά και τα κακά. Α αυτό είναι normal. Είναι 61 ευρώ η τιμή του, δεν φαίνεται να έχει πέσει. Αχ, αλλά η τιμή του εδώ και ένα μήνα από τα 50 ευρώ πήγε στα 60 ευρώ, ανέβηκε 10 ευρώ. Θα μου πει είναι αυτό ο πόλεμο που γίνεται εδώ και ένα χρόνο στην τέτοια και όλα κρυμμύνανε. Είναι. είναι τα προϊόντα, οι πλημμύρε, άσχετα με τον Αύγουστο δεν είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Και δεν είχε, αυτό έχει βγει η παραγωγή και παίζει να είναι σε μια που εδώ και κανένα δύο χρόνια. Αλλά οκ, okay, α το δεχθώ αυτό. Άλλο καλό αυτό. Το ότι θα αγοράσουμε γιατί πιο, τα πιο πολλά από αυτά δουλεύουν στοκ. Και οι μεγάλε αυξήσει γίνονται σε στοκ παίρνει ο άλλο κάποια προϊόντα, τα αγοράζει 50 ευρώ, του μένουν κανένα δύο χρόνια με στην αποθήκη. Απ, ιδανική ευκαιρία για πληθωρισμό. Ή υπάρχει ζήτηση, α τα ανεβάσουμε 70 ευρώ, ας τα πάμε. χωρί να, χωρίς να, έχει η τιμή του επηρεαστεί από κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί απλά κυκλοφορεί σε φάση, εμεί τα έχουμε στην αποθήκη, μα τα πληρώσαμε 50, αλλά θα τα βγάλει τα δύο χρόνια σπασμένα. Μπορώ να κάθομαι ώρες να μιλάω για αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πόση ώρα πήγε το βίντεο, πες να είναι κανείς μισά κοντά. Αλλά πραγματικά μπορούμε, μπορούμε να σταματήσουμε να είμαστε τόσο ηλίθιοι γενικά. Δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είναι ότι λέω εσάς ηλίθιους. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιώ το χαρακτηρισμό για τον εαυτό μου. Μπορούμε να σταματήσουμε να αντιδρούμε σε όλα με βάση το συνέστημα και να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε να σκεφτόμαστε πριν να αγοράσουμε, να σκεφτόμαστε πριν να απαντήσουμε σε κάποιον, να σκεφτόμαστε πριν να γράψουμε ένα σχόλιο σε κάποιον για να το πούμε πώς μαλάκας είναι, χωρίς να είναι, γιατί απλά εμείς είμαστε οι καλύτεροι ή whatever. Δηλαδή πόσο δύσκολο πράγμα είναι να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται λίγο πριν να κάνει κάτι. Δεν ξέρω όσο περνάει ο καιρός, δεν, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά πραγματικά όσο περνάει ο καιρός, αυτό που βλέπουμε ότι. Και δεν βάζω μέσα τα κοινωνικά, γιατί εκεί πέρα μπορούμε να πάμε σε άλλα επίπεδα. Δεν θέλω να μπλέξω, αλλά είναι αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα στα καταναλωτικά, για παράδειγμα. Είναι απλά μια μικρή, είναι απλά μια μικρή έκφανση του... της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για το 20% ενώ το 80% της βλακίας μας το δείχνουμε στην καθημερινότητά μα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πριν να κάνουμε κάτι. <laughs> Δεν ξέρω, νιώθω ότι έχω φτάσει στο αμήν. Γιατί η απληστία, η, η πληστία των άλλων σε συνδυασμό με τη βλακεία δικιά μας και η αντίδρασή μας σε λάθος πράγματα... Και όταν λέω λάθο πράγματα, δεν αντιδρούμε στα πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μα και κάθε μέρα μα κάνουν να πέφτουμε ένα σκαλί και πιο κάτω από ότι ήμασταν την προηγούμενη μέρα. Αλλά καθόμαστε και αντιδράμε, για παράδειγμα, γιατί σύνοτι αυτό. Το τηλιτάρισμα οφείλεται κι αλλού, γιατί έβλεπα κάποια πράγματα και με επηρέασαν. Και ένα από αυτά είναι, α πούμε, για πράγματα. Η αντίδρασή μα ήταν γιατί το ΤΑΔΕ, Τάδε, ένα ΤΑΔΕ κανάλι για παράδειγμα, ένα παιδί που προσπαθεί να κάνει κάτι στη ζωή του, έκανε ένα διαφημιστικό, έκανε μια συνεργασία. Και αντί να, να, να σκεφτούμε ότι ξέρει κάτι, ο ΤΑΔΕ κάτι έκανε, τα κατάφερε, ρε παιδί μου, και θα έπρεπε να μπορέσουμε και εμεί να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Θα κάτσω να τον την πω. Έβλεπα ένα άλλο παιδί, το οποίο έχει κάνει αυτό που παρακολουθώ στο εξωτερικό. Έχει το αυτοκίνητό του, το έχει μετατρέψει σε. έχει φτιάξει ένα κρεβάτι από πίσω και απλά κάνει αυτό που θα θέλαμε όλοι. Παίρνει το μαξάκι του, ταξιδεύει, κάνει τα ταξιδάκια του οτιδήποτε έχει, χωρί πολλά έξοδα, μόνο η βενζίνη και τα λειτουργικά του, και βρίσκει μια ωραία παραλία και αράζει στο πίσω μέρο του αυτοκίνητου και κοιμάται. Κάτι που μπορεί να κάνετε κι εσεί και, και οποιοδήποτε. Και από κάτω, για ποιο λόγο κάθεσαι και. Για ποιο λόγο και μα τα δείχνει αυτά. Λε και ρε φίλε, το δείχνει για σένα που δεν σε αφορά. Όπω καλή ώρα αυτό το κανάλι. Αυτό το κανάλι, σα ξαναλέω, δείχνω πράγματα όλα αυτά τα χρόνια που απλά κάποιοι από εσά μπορεί να τα θεωρείτε καλά. Κάποιο από εσά κατά καιρού έχω βοηθήσει. Έχει τύχει να γνωρίσω πάρα πολλά παιδιά από κοντά και να μου πούνε ρε Σι να είσαι καλά. Δεν σε ήξερα, δεν σε ξέρω, αλλά τότε. Πήρα κάτι το οποίο όντω άξιζε και αυτό που είπε είχε δίκιο. Μου κλείτωσε πολλά λεφτά. Ήταν ένα άλλο παιδί, μου λέει: Ερέσει, φίλε, Ήμουν στο νοσοκομείο, τα βίντεο σου με κάνανε. και όχι, είναι πραγματικό αυτό, και πραγματικά έχω συγκινηθεί, αλλά τα βίντεο σου με κάνανε να. επειδή ο τρόπο που μιλάω είναι ήπιο και χαλαρωτικό, με έκαναν αερεμό. Πονούσα και πραγματικά μου έκαναν έτσι να αισθάνομαι ευχάριστα. Για μένα είναι μεγάλο πράγμα. Τα έκανα όταν κάνω τα βίντεο, το σκέφτομαι αυτό. Προφανώ και όχι. Τα βίντεο τα κάνω γιατί ήθελα να τα κάνω για μένα, κάποιοι τα κάνουν γιατί θέλω να κάνω. Κάνουν για να πάρουν κάποια πράγματα και εγώ κατά καιρού έχω ξεκλειδώσει και συνεργασίε οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ο καθένα κάνει κάτι για τον ΑΒΧ λόγο. Επηρεάζει κάποιου ανθρώπου. Σωστό, κακό, οτιδήποτε είναι η ζωή μα αυτή. Όλοι επηρεαζόμαστε από κάποιον. Κάποιοι επηρεάζεται από μένα, κάποιοι στα σχόλια θα πείτε μπράβο, ρε, Κώστα, καλά τα λε. Οι άλλοι μισοί θα πείτε τι λε, βρεμαλάκα, άντε και πάνε πλύνει κανένα πιάτο ή βρες καμιά δουλειά παρόλο που δουλεύω 12 και 12 ώρες κάθε μέρα στα μάτια. Αλλά αυτό είναι κάτι δικό μου, δεν αφορά εσά και δεν, όπως και εμένα δεν με αφορά τα δικά σας. Αλλά μπορούμε γενικά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πριν να, πριν να τοποθετηθούμε για οτιδήποτε, πριν να αντιδράσουμε για οτιδήποτε και να στρέφουμε, ξαναλέω, τη λογική μας, την αντίδρασή μας, το, την πικρία μας ή οτιδήποτε στα σωστά μέσα και στα σωστά άτομα δεν ξέρω πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αλλά αυτή, αυτή η νοοτροπία του ότι η κατσίκα του γείτονα γιατί ο Τάδε είναι καλύτερος από μένα έχουμε από ένα χωριό που το έχω ζήσει πάρα πολύ τον αυτό σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι λέει η παροιμία πιστέψτε με και η οικογένειά μου και εγώ έχω υποφέρει από αυτή την κατσίκα του γείτονα και γιατί εσύ και όχι εγώ και γιατί άσχετα άμα ποτέ δεν μπήκε κανένα στα δικά σου παπούτσια να δει πως τα φέρνει βόλτα γιατί πάντα είναι πιο εύκολο να κρίνεις παρά να σκεφτεί. λοιπόν και γενικά σας ξαναλέω μπορούμε να σταματήσουμε στη ζωή μας από το πώς αγοράζουμε, από το πώς συμπεριφερόμαστε, να συμπεριφερόμαστε και να λειτουργούμε ηλίθια Τώρα θα μου πει, λε και έριξε ένα βότσαλο στον ωκεανό. Δεν έχει σημασία. Πολλέ φορέ αυτό το ελάχιστο, γιατί το έχω δει ένα τα χρόνια, οπότε με πιάνει αυτό το πράγμα και εκφράζομαι τόσο έντονα και τόσο. τέλο πάντων, όπω εκφράζομαι, γιατί αυτό είμαι. Είμαι ήρεμο μέχρι να μην είμαι ήρεμο. Λοιπόν. Είναι σαν το σπόρο. Μπορεί να πέσει και να μην πιάσει. ή κάποιοι θα το ακούσετε, κάποιοι θα το πιάσετε, κάποιοι θα το καταλάβετε. Μπορεί να μην το έχετε προσέξει. Ίσως κάποιοι να το προσέξετε και όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Τέλο πάντων. Άκυρο βίντεο, αλλά πραγματικά έχω τηλτάρει. Και γενικά μην ακούτε ότι μαλακία σας δείχνουν, μέσα ή οτιδήποτε βάζουν τον εαυτό μέσα ή οτιδήποτε και πιστεύετε ότι όλα είναι τέλεια και ιδανικά. Η ειλικρίνεια δυστυχώς, και σας ξαναλέω το έχω πληρώσει αυτό το πράγμα με την ειλικρίνεια, Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να αναφερθώ λίγο πιο εντατικά σε αυτό το πράγμα. Ε, η ειλικρίνεια είναι κάτι το οποίο δεν το προτιμά ο κόσμος. Η αλήθεια είναι καλή μέχρι ένα σημείο. Αλλά η μεγάλη και η μέγιστη αλήθεια ότι είμαστε ένα μάτσο ηλίθι. Γι' αυτό κοιτάξτε να το χωνέψετε καλά και να το χωνέψω κι εγώ καλά. Και αρχίστε από αύριο και στο εξή να σκέφτεστε λίγο πριν να αγοράσετε και γενικά να χρησιμοποιείτε ό,τι εργαλεία έχετε. Α πάμε στι αγορέ και μετέπειτα πάτε και παρά έξω στη ζωή σα να δείτε και τα υπόλοιπα πραγματάκια. Α, τα δεύτερη κόστα. Χαιρετώ.